Ίσως θα νομίζετε, επειδή απόψε είμαστε λίγοι εδώ, δεν θα έκανα τη συνέχεια των κηρυγμάτων. Όμως και ένας να είναι, ή αν θέλετε και μόνος μου να είμαι, είναι τόση η αγάπη μου στην υπεραγία Θεοτόκο, ώστε το τάμα σε εκείνη να αναφέρεται. Οι ημέρες δεν είναι δικές μας αυτές, του 15 Αυγούστου, αλλά είναι της Παναγίας. Είναι της πνευματικής μας μητέρας και συνεπώς δεν θα έκανα αυτή την παράληψη επειδή απόψε Κυριακή, λόγω και της εορτής και της πανηγύριος του Άρου Μοναστηριού, όπου υποτίθεται ότι ήμουν, δεν θα έκανα το κήρυγμα. Έρχομαι λοιπόν αμέσως στη συνέχεια. Για να πω ότι η Παναγία μας απόψε έχει μία ξεχωριστή θέση μέσα στην Εκκλησία μας και ιδιαίτερα στην εικονογραφία και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Όχι απλώς ξεχωριστή θέση, αλλά έχει πρωταρχική θέση. Πρώτη και καλύτερη η Παναγία μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στην παράδοσή μας, μέσα στην εικονογραφία, την υμνογραφία και αν θέλετε και μέσα στην καρδιά μας. Να αρχίσουμε από την αγιογραφία. Πού είναι η θέση της Παναγίας? Εκεί που την έχει τάξει το ψαλτήριο, το οποίο θα διαβάζετε παρακαλώ, και λέει μέσα «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Αυτόν το στίχο του ψαλτηρίου που εγκομιάζει την θέση της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία, κοντά στον Χριστό, αυτόν τον στίχο ερμηνεύοντας οι αγιογράφοι από τα παλαιότερα χρόνια, έδωσαν την μεγαλύτερη σημασία, τη μεγαλύτερη προσπάθεια, τη μεγαλύτερη ευλάβειά τους, για να φτιάξουν τις πιο όμορφες εικόνες για την υπεραγία Θεοτόκο. Να το προσέξετε αυτό. Όπου να πάτε και να δείτε, είτε πινακοθήκες είναι, είτε μουσεία είναι, είτε παλαιοί ναοί βυζαντινοί είναι, αλλά ακόμα και οι νέοι αγιογράφοι, ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, όλη την τέχνη, όλη την ομορφιά, όλο το μεράκι, το βάζουν ιδιαίτερα όταν φτιάχνουν τις εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Και εδώ μέσα στο δικό μας το ναό, ξέρετε ποια είναι η πιο όμορφη εικόνα? Ποιος θα μου το πει? Από τις, όχι αυτή της Παναγίας. Τις Παναγίες πάντα είναι ωραιότερες. Αλλά αν τις προσέξατε τις εικόνες της Παναγίας που έχουμε εδώ μέσα, ποια είναι η πιο όμορφη? Να δω αν συμπίπτουν οι απόψεις μας. Η εικόνα που είναι έξω όταν μπαίνετε. Στον πρόναο, μια καινούργια εικόνα της Παναγίας, τη φτιάξαν οι καλογριές επάνω, πραγματικά είναι μια θαυμάσια εικόνα. Τόσο γλυκιά είναι η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, έτσι λέγεται. Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Και πράγματι είναι τόσο γλυκιά, εγώ τουλάχιστον όσες φορές μπαίνω μέσα στο ναό, τα μάτια μου είναι ορθά ανοιχτά μπροστά της. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα η Παναγία είναι εκ δεξιών του Κυρίου. Για εσάς που είστε από κάτω, τους πιστούς είναι εξ αριστερών. Όπως στέκεστε, είναι στο αριστερό σας χέρι. Για μένα όμως που είμαι στην πραγματική τοποθέτησή της και βλέπω πως θα εμπρός, αυτή είναι η θέση του ιερούβηματος, η Παναγία είναι εκ δεξιών. Στη Θεσσαλονίκη έχω φτιάξει μια εκκλησία και τη λέμε Παναγία η δεξιά ή η δέξια. Το σωστό είναι η δεξιά Παναγία είναι. Διότι σε αυτόν τον ναό η Παναγία δεν είναι όπως την βλέπετε από εδώ, αλλά είναι από εκεί. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς εδώ στο μοναστήρι, όπως μπαίνετε την Παναγία τη βάλαμε δεξιά, όχι αριστερά. Το έχει προσέξει? Η Παναγία όπως μπαίνετε για εσάς, στον πρόναο δεν είναι δεξιά, αριστερά, αλλά είναι δεξιά. Αυτό έγινε επίτηδες από μένα για να τονίσω ακριβώς αυτήν την αλήθεια. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου. Η Παναγία είναι στην πιο τιμητική θέση. Θα το λέτε καμιά φορά κι εσείς για κάποιον που αγαπάτε και που έχετε, λέτε, δεν είναι σε δεξί μου χέρι. Σε έχω εκ δεξιών μου, δηλαδή στην πιο τιμητική θέση η Παναγία, γιατί αξίζει στην Παναγία λόγω του έργου, της προσφοράς, της αγνότητας, της αγιότητας, να είναι
παραπάνω από αγγέλους και προφήτες και αγίους και οσίους και μάρτυρες, και εμείς να μην την έχουμε στην τιμητική αυτή θέση. Το ένα είναι αυτό. Στο τέμπλο η Παναγία δεν είναι αριστερά, επαναλαμβάνω, για μένα είναι δεξιά. Το δεύτερο. Λένε ότι πιο ψηλά από όλες τις εικόνες στην Εκκλησία, από την εικονογραφία μας, στην πιο δεσπόζουσα θέση, έτσι τέριαζε, να είναι ο Δεσπότης Χριστός. Όπου η Εκκλησία είναι αγιογραφημένη, στον Τρούλο επάνω, εκεί ψηλά πανύψηλα, είναι ο Παντοκράτορας. Ο Δεσπότης Χριστός που δεσπόζει όχι μόνο του ναού, αλλά δεσπόζει ολοκλήρου της φύσεως, λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι υψηλότερα από όλο το σύμπαν. Και εκείνο εκεί επάνω συμβολίζει τον ουρανό, ξέρετε. Ο Τρούλος, ο Θόλος αυτός είναι ο ουρανός. Και από πάνω είναι ο Χριστός ο Παντοκράτορας. Για να μην υποληφθεί η υπεραγία Θεοτόκος στο ύψος αυτό, πήρε η Εκκλησία μας με απόφαση, παρακαλώ, από την Τρίτη ακόμα Οικουμενική Σύνοδο. Με απόφαση οικουμενική, για να μην υπολείπεται η Παναγία του Χριστού και είναι χαμηλότερα, αποφασίστηκε από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και επικυρώθηκε στην Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο να ζωγραφίζεται πάντα η Παναγία η Πλατιτέρα πάνω από το Ιερό Βήμα, πάνω από την Αγία Τράπεζα, στην πιο τιμητική, στην πιο ιερή θέση του ναού, και είναι η Πλατιτέρα. Τώρα να πω τον ύμνο, γιατί ονομάστε η Πλατιτέρα, το λέει ο ύμνος: «Και η γαστήρ σου γέγονεν ευρυχωρωτέρα των ουρανών». Τον Χριστό που δεν τον χωρεί το σύμπαν, λέει αλλού άλλος ύμνος Εκκλησίας, χώρεσε στη μήτρα της Παναγίας, τόσο ευρύχωρη η Παναγία, τόσο πλατιά, ώστε χώρισε ο αχώρητος παντί. Πώς εχωρήθη η αγαστρή. Αυτός που δεν χωράει στο σύμπαν, πώς χώρισε την κοιλιά της Παναγίας και έγινε ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Η Παναγία είναι όχι η πλατιτέρα, πώς τη λέμε, του κόσμου, η πλατιτέρα των ουρανών είναι το πραγματικό όνομά της. Όχι η πλατιτέρα του κόσμου, η πλατιτέρα των ουρανών. Διότι είναι πιο πλατιά, πιο μεγάλη, ή αν θέλετε, όπως το λέει κάποιος, η αγκαλιά της Παναγίας είναι τόσο πλατιά, γι' αυτό στην πλατιτέρα τα χέρια είναι ανοιχτά έτσι. Για να αγκαλιάζει, λέει, όχι τον κόσμο, ολόκληρο το σύμπαν. Ολόκληρη η δημιουργία είναι στην αγκαλιά της Παναγίας, ενώ αντίθετα είναι στη φούχτα του Χριστού. Αν προσέξετε, τώρα σας κάνω μια θεολογική ομιλία, ίσως όμως την κάνω τόσο απλά να καταλάβετε όλοι σας. Αν προσέξετε τώρα τις εικόνες του Ιησού Χριστού, όταν είναι στο δεσποτικό μια εικόνα του Χριστού, εκεί που κάθεται ο δεσπότης, ο Μητροπολίτης, πάντα στο χέρι, έτσι ο Χριστός εδώ στην αγκαλιά του, έχει μια μπάλα. Είναι η υδρόγειο σφαίρα με ένα σταυρουδάκι επάνω. Αυτό ερμηνεύει έναν άλλον ύμνο της Εκκλησίας μας που λέει για τον Χριστό: «Ο τα σύμπαντα εν τη δρακή περιόχων». Δράξ, δρακός είναι η φούχτα. Ο Χριστός τα σύμπαντα, όλο το σύμπαν, το έχει μες στη φούχτα και η Παναγιά το σύμπαν το έχει στην αγκαλιά της. Ξέρω, ίσως αν έκανα ανάλυση της εικονογραφίας για να πω για την Παναγία μας, ό,τι εκλεκτότερο έχει η Ορθοδοξία και η παράδοσή μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο εκεί που είναι Ορθόδοξοι, στα Πατριαρχία, ακόμα και οι Σλάβοι, αν και οι Σλάβοι δεν κάνουν βυζαντινές ωραίες εικόνες, ζωγραφίζουν αναγέννηση. Το λέγαμε προηγουμένως με τον Πάτερ Πολύκαρπο που είναι μέσα και με την παπαδιά του. Χθες γύρισαν τα Ιεροσόλυμα και τους έλεγα, προσέξτε, ότι στα Ιεροσόλυμα δεν υπάρχει ούτε μία εικόνα βυζαντινή της Παναγίας. Όλες είναι αναγέννηση μαντώνες. Δεν ξέρω πώς ευκράτησε. Στον αγιότερο χώρο της Ορθοδοξίας, στη μητέρα των εκκλησιών που λέγεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, δεν υπάρχουν εικόνες Ορθόδοξες. Είναι όλες αναγέννηση. Και μόνο στο Σινά και μόνο σε ένα μοναστήρι του Πατριαρχείου αυτό, στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, που είναι άβατο για τις γυναίκες, μόνο εκεί υπάρχουν Ορθόδοξες εικόνες. Όλα τα άλλα προσκυνήματα, η Παναγία είναι μαντώνα και δεν κάνει καμία έμπνευση. Καμία ξέδινε. Λοιπόν, εάν γυρίσουμε και τα μουσεία, τα ξένα, όπως εγώ πήγα στο Βρετανικό Μουσείο και είδα εκεί μέσα εικόνες, και εκείνες κλεμμένες βέβαια, από την Ορθοδοξία, ιδιαίτερα όμως αν γυρίσουμε τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, που μπορώ να πάω μόνο άντρες εκεί, θα δείτε κάθε μοναστήρι, κάθε σκήτη, κάθε κάθισμα, κάθε κελί έχει να επιδείξει μια όμορφη εικόνα.
Ομορφότερες δεν υπάρχουν από τις εικόνες αυτές. Και μια τέτοια όμορφη εικόνα είναι και αυτή της, του αξιονιστή, που την έχουμε φέρει εδώ και την παίρνετε. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα, ξέρετε πόσες. Πέστε μου ένα αριθμό. Πουλήθηκαν σε λίγους μήνες μέσα, εδώ στο μοναστήρι, 180 εικόνες της Παναγίας του αξιονιστή. Παρότι η τιμή τους είναι κάπως ανεβασμένη, έτσι φαίνεται. Γιατί και το μάτι και το αίσθημα του χριστιανού τέτοιο είναι, άμα βλέπει μια ωραία εικόνα της Παναγίας, να θέλει να την πάρει, να την έχει μαζί της. Είναι η μάνα, βλέπετε. Αν έλεγα ότι πως στα σπίτια μέσα και στα πορτοφόλια μέσα και στις τσάντες μέσα πρέπει να είναι πρώτα η φωτογραφία της μάνας μας και στα άλμπουμ και κατόπιν όλες οι άλλες φωτογραφίες, έτσι ακριβώς και στις πινακοθήκες, στα μουσεία, στις εκκλησίες, όπου και αν πάμε, πρώτα οι ωραίες εικόνες της Παναγίας. Δεν σταματήσω περισσότερο σε αυτό, για να σας πω πόσο ειδών Παναγίες υπάρχουν, είναι αμέτρητες. Σχεδόν κάθε ζωγράφος καλός καλλιτέχνης κάνει μια δική του Παναγία, μια καινούργια Παναγία. Προσθέτει, αφαιρεί και κάνει ένα νέο μοντέλο. Διότι ο καθένας θέλει να δείξει την αγάπη του, έτσι, κάθε ζωγράφος, στην υπεραγία Θεοτόκου. Και τώρα έρχομαι δύο λόγια στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας, ξεχωριστή και ιδιαίτερη και πρωταρχική. Είναι η θέση της Παναγίας όχι τόσο στην εικονογραφία, όσο στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Μα κανένας, ούτε ένας υμνογράφος της Εκκλησίας μας δεν είναι που να μην έχει γράψει ύμνο στην Παναγία. Ο Ρωμανός, ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο Κοσμάς ο Μαϊουμά, ποιον άλλο ξέρετε, ο Ανδρέας της Κρήτης, ο Ιερός Δαμασκηνός, ακόμα και οι σύγχρονοι υμνογράφοι γράφουν για την Παναγία. Εγώ θα σας πω πολλά, μόνο να σας παραπέμψω, εάν δεν το έχετε ένα βιβλίο, υπάρχει ένα μοναδικό βιβλίο στην Εκκλησία που λέγεται Θεοτοκάριον. Εμείς στα μοναστήρια το διαβάζουμε κάθε μέρα αυτό. Κάθε μέρα έχει ένα κομμάτι αφιερωμένο σύμφωνα με τον ήχο της ημέρας και σύμφωνα με την ημέρα και τη γιορτή. Υπάρχουν σελίδες ολόκληρες με ωραιότατους ύμνους που, αν κανείς ξέρει και τη γλώσσα, γιατί είναι ποιητικά γραμμένα αυτά, λυρικά, είναι ομυρικά, είναι αρχαία ελληνικά. Αν τα καταλαβαίνει, ωραιότερο βιβλίο από το Θεοτοκάριο που έχει η Εκκλησία μας δεν υπάρχει. Αλλά όχι μόνο στο Θεοτοκάριο μέσα, σε όλα τα βιβλία, τα λατρευτικά της Εκκλησίας μας. Στα μηνιαία, στην παρακλητική, το πεντηκοστάριο. Αν ψάξετε, η ωραιότερη ύμνη είναι το νυν και αΐ, το οποίο είναι Θεοτοκάριον και λέγεται Θεοτοκίον, αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Γράφει οδές και η ενάτη οδή πάντα, όλοι οι Άγιοι έχουν εννέα οδές στον κανόνα τους. Η ενάτη οδή δεν είναι αφιερωμένη στον Άγιο, αλλά είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Σας παρακαλώ να βγουν έξω αυτές. Μιλάω για την υμνογραφία και επίκαιρο είναι να πω ότι ακριβώς διότι η Εκκλησία μας έχει τον πλούτο αυτόν της υμνογραφίας προς την Παναγία, γι' αυτόν τον λόγο οι ωραιότερες γιορτές που έχει η Εκκλησία μας είναι οι θωμητορικές γιορτές. Στον Ευαγγελισμό είναι, στα εισόδια της Παναγίας είναι, στη σύναξη της Παναγίας είναι, στην κοίμηση της Παναγίας είναι ή στους χαιρετισμούς και σε αυτούς τους δύο κανόνες, το μικρό και μεγάλο παρακλητικό κανόνα, η ωραιότερη ύμνη εκεί πλέον, το παρακλητικό κάνω το μικρό και το μεγάλο και το να κάθεις στο ύπνο, είναι το αποκορύφωμα, το μεγαλείο, η λαμπρότητα που έχει η Ορθόδοξη υμνογραφία αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο. Απόψε λοιπόν είπαμε, αρχίζοντας το θέμα αυτό, ότι η θέση της Εκκλησίας, της Παναγίας μας είναι πρωταρχική στην αγιογραφία, η εικονογραφία, στην υμνογραφία, και για να μην αφήσω το τρίτο, και στην καρδιά των χριστιανών, είπα, κάθε άνθρωπος έχει τον Άγιο του. Ανάλογα με το όνομα, με την παράδοση του οικογενειακή, από κάποιο θαύμα, από κάποια ίαση ασθενειών, κάθε άνθρωπος αγαπάει έναν Άγιο. Δεν ξέρω ποιον εσείς έχετε διαλέξει. Όμως, παραπάνω από αυτόν τον ιδιαίτερο, τον ατομικό σου Άγιο ή τον οικογενειακό Άγιο,
δεν υπάρχει ορθόδοξος τουλάχιστον που να μην έχει την Παναγία. Και ας έλεγα, αρχίζοντας τις παρακλήσεις αυτές εφέτος, θυμάστε το πρώτο κήρυγμα, ότι δεν υπάρχει ορθόδοξο σπίτι χριστιανικό που να μην έχει την εικόνα της Παναγίας. Χάρτινη, ξύλινη, ζωγραφιστή, πλαστική. Πάντως δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει την εικόνα της Παναγίας. Και οι βλάσφημοι ακόμα που την υβρίζουν, την έχουν και αυτοί στο αυτοκίνητό τους. Μόνον οι αιρετικοί, οι Ιεχωβάδες, οι Ευαγγελικοί, οι Πεντηκοστιανοί, οι άλλοι, την έχουν σαν το κόκκινο πανί. Δεν θέλουν να ακούσουν για την Παναγία. Όμως επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ορθόδοξο σπίτι που να μην έχει εικόνα της Παναγίας. Διότι μέσα στις καρδιές των χριστιανών την πρώτη θέση την έχει η Παναγία. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε δώσει τα ωραιότερα ονόματα στην Παναγία. Πόσα είναι? Πόσα ονόματα έχει η Παναγία υποκοριστικά ή δηλωτικά της αγάπης μας, της λατρείας μας? 1000 ονόματα μέτρησα εγώ. Σε όλο τον κόσμο έχει διαφορετικά ονόματα η Παναγία. Θυμάμαι πέρσι που είχαμε πάει στη Ρουμανία μαζί, βρήκαμε εκεί και άλλα καινούργια ονόματα στη Ρουμανία για την Παναγία. Στη Ρωσία που πήγα βρήκα άλλα ονόματα για την Παναγία. Στην Ελλάδα άλλα ονόματα. Όπου να πας, 1000 περίπου ονόματα ξέρω εγώ. Αυτό τι φανερώνει? Την αγάπη, τη λατρεία, ότι η Παναγία είναι μέσα στις καρδιές μας. Λοιπόν, να έχετε στο σπίτι σας παρακαλώ μια εικόνα της Παναγίας όλοι. Δεύτερον, να έχετε όλη βιβλία ή το βιβλίο της παρακλήσεως ή του ακαθίστου ύμνου ή το Θεοτοκάριον και να το διαβάζετε, να το ψάλετε. Και τρίτον, στις καρδιές σας μέσα σας παρακαλώ άλλο πρόσωπο ιερότερο από την Παναγία στην πιο ωραία θέση να μην υπάρχει. Η Παναγία να είναι η δεσπόζουσα, η δέσποινα μέσα στις καρδιές μας. Ο δε Κύριος διαπρεσβειώντης ας ελεήσει πάντα σημάς αμήν. Θεού θέλοντος, αύριο το βράδυ θα συνεχίσουμε από εδώ και κάτω. Πρώτη και πρωταρχική η θέση της Παναγίας στην εικονογραφία της Εκκλησίας μας. Πρώτη και πρωταρχική η θέση της Παναγίας μας στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Πρώτη και πρωταρχική η θέση της Παναγίας στις καρδιές των χριστιανών. Αυτά τα τρία ερμηνεύσαμε χθες εδώ στην παράκληση. Τη θέση της Παναγίας μας στην αγιογραφία, στην υμνογραφία και στις καρδιές των χριστιανών. Και έρχομαι απόψε να σας πω απόδειξη ότι οι πιστοί άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, αγαπούμε ιδιαίτερα και τιμούμε και ευλαβούμεθα την Υπεραγία Θεοτόκο, δεν είναι μόνον οι πολλές εκκλησίες, τα πολλά προσκυνήματα, τα πολλά μοναστήρια, τα πολλά ονόματα, τα πολλά πανηγύρια τα οποία έχουμε καθιερώσει σε ευλάβεια και τιμή της, αλλά απόδειξης ότι ιδιαίτερα τιμούμε την Παναγία είναι ότι αυτή η γιορτή που έρχεται, η τίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι και η μεγαλύτερη από τις θεομητορικές εορτές. Είπαμε ποιες είναι οι άλλες θεομητορικές γιορτές, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου, η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η κατάθεση της αισθήτως της Υπεραγίας Θεοτόκου, εορτή προς τιμήν της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο ακάθιστος ύμνος, οι παρακλητικοί κανόνες και το επιστέγασμα όλων αυτών είναι η μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Λοιπόν, έρχομαι απόψε να σας πω ότι αυτή η γιορτή στα πατερικά βιβλία δεν ονομάζεται κοίμηση της Θεοτόκου μόνον, αλλά λέγεται γιορτή του καλοκαιρινού Πάσχα. Δύο Πάσχα λέει. Το βρήκα γραμμένο και μου έκανε πολύ εντύπωση. Δύο Πάσχα έχει η Ορθοδοξία. Το ένα είναι την Άνοιξη και το άλλο είναι το καλοκαίρι. Τόσο μεγάλη είναι η θέση της Παναγίας μας, ώστε οι πατέρες ονομάζουν Πάσχα τις 15 αυτές ημέρες. Πάσχα του καλοκαιριού. Πάσχα της Παναγίας. Μα θα μου πείτε τώρα, Πάτερ Ιωακήμ,
Και πώς συμβιβάζονται αυτά? Από τη μια μεριά η κοίμηση, θα λέγαμε ο θάνατος, τα μαύρα, το πένθος, και από την άλλη μεριά Πάσχα. Αυτά τα δύο πώς πηγαίνουν μαζί? Έρχομαι να σας πω την απάντηση. Όπως τη Μεγάλη Σαρακοστή, είναι το χαροποιό πένθος. Ένα πένθος που οδηγεί στην Ανάσταση. Έτσι ακριβώς και σε αυτήν εδώ τη Σαρακοστή των 15 ημερών, ένα πένθος για την Παναγία που οδηγεί στη Μετάσταση. Το ένα Πάσχα οδηγεί στην Ανάσταση και το άλλο Πάσχα της Παναγίας οδηγεί στη Μετάσταση της Παναγίας. Δεν είναι μόνο η κοίμηση της Παναγίας, αλλά αυτή η γιορτή λέγεται Μετάστασης της Παναγίας. Τι πάει να πει Μετάστασης? Ότι δεν ήταν δυνατόν να χωρέσει αυτό το χώμα, αυτός ο τάφος, όπως όλους τους κοινούς, τους αμαρτωλούς, τους θνητούς ανθρώπους, να χωρέσει και το πανάχρηστο σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όπως το σώμα του Ιησού Χριστού το άφθαρτο ανελήφθη στους ουρανούς, έτσι και το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου, αυτό το σώμα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που έδωσε σώμα στον Λόγο του Θεού, αυτή η σάρκα που έδωσε σάρκα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δεν ήταν δυνατόν παρά να μείνει άφθαρτη και να φύγει από την γη, από το χώμα, και να πάει στους ουρανούς. Και έρχεται η Εκκλησία μας να ψάλει έναν ύμνο. Η δυσκολότερη ύμνη είναι οι καταβασίες σε όλες τις εορτές. Και ο δυσκολότερος ύμνος της υπεραγίας Θεοτόκου είναι αυτός που θα ακούσετε. «Νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε». Είναι μια θεολογική έννοια, ένας θεολογικός ορισμός πολύ βαθύς, και πρέπει κανείς να έχει σπουδάσει τα δογματικά θέματα της Εκκλησίας για να καταλάβει τι σημαίνει «νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε». Μια φορά, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τα κηρύγματα που έκανα στους χαιρετισμούς εφέτος, ήταν πάνω στο θέμα αυτό στην αρχή. Μια φορά έχουμε μία υπέρβαση της λογικής του ανθρώπου, μια υπέρβαση των φυσικών νόμων, που στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και στην γέννηση του Ιησού Χριστού μία παρθένος γεννάει και εξακολουθεί να μένει παρθένος. Μία σύλληψη χωρίς άνδρα, υπεραγία Θεοτόκος συλλαμβάνει εκ πνεύματος Αγίου. Και μία δεύτερη υπέρβαση είναι στην εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. «Νενίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ παρθένε άχραντε». Δεν ήταν δυνατό να μην γίνει αυτή η υπέρβαση. Γιατί αν η Παναγία έμενε στο χώμα, και είχαμε σήμερα, όπως είπε κάποιος, πού είναι τα οστά της υπεραγίας Θεοτόκου, το λείψανό της, όπως προσκυνάμε τα λείψανα στο κυβότιο εκεί των μαρτύρων, να προσκυνήσουμε, εάν τα είχαμε στον τάφο της μέσα, δεν θα είχε αυτή την θέση την πρωταρχική που έχει η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι η υπεραγία Θεοτόκος και υπεράν όλων, γιατί μεσολάβησε αυτή η νίκη των όρων της φύσεως, πάνω από τους νόμους της φύσεως. Άρα δηλαδή ένα θαύμα. Ό,τι ξεπερνάει τη λογική, ό,τι ξεπερνάει τους νόμους της φύσεως, ό,τι ξεπερνάει την αρμονία του σύμπαντος, είναι ένα θαύμα. Και η μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου είναι το μεγαλύτερο θαύμα, γιατί ο Χριστός αναλήφθηκε, μα ήταν ο Θεός. Η Παναγία ήταν άνθρωπος και πάλι σε άνθρωπο έχουμε μία μετάσταση. Αλλά εμένα δεν με εντυπωσιάζει τόσο αυτό, και αυτό είναι και δύσκολο, όπως σας είπα, δογματικό είναι. Με εντυπωσιάζει ένας άλλος ύμνος που λέγεται τώρα στην κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου και λέει ότι και οι άγγελοι και οι άνθρωποι χαίρονται για την κοίμησή της. Και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάει να πει γέγηθα σημαίνει χαίρομαι. Χαίρονται οι άγγελοι, γιατί η Παναγία πως από τα γήινα επήρθη εκ της γης εις τα άνω, λέει. Πως η Παναγία από κάτω ανέβηκε επάνω. Χαρά είναι. Μετέστης προς τη ζωή, μη τη ρυπάρχουσα τη ζωή, λέει παρακάτω. Έφυγε στην άλλη ζωή, διότι εσύ είσαι η μητέρα της ζωής. Αν ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου, η Παναγία είναι η μητέρα της ζωής του κόσμου. Να λοιπόν,
που η κοίμηση και ο θάνατος και το φέρετρο και το πένθος μεταβάλλεται σε χαρά, για να έρθει ένας ύμνος από εδώ, από τον παρακλητικό κανό, για να λέει «Μεταβολή των θλιβωμένων». Η Παναγία μεταβάλλει την λύπη των ανθρώπων σε χαρά. Θα το ερμηνεύσω αυτό αύριο ίσως. Θα σου το ερμηνεύσω αυτό. Τώρα θα συνεχίσω σε αυτό που άρχισα να λέω, ότι η κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Θα σου το πω με μια άλλη έννοια. Όπως στις εκκλησίες μέσα υπάρχει μια καντήλα η οποία είναι ακίνητη, έτσι λέγεται. Αυτή που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα. Και ανάβει πάντα. Έτσι ακριβώς και η κίνηση της Θεοτόκου είναι ακίνητη. Ξέρω να το καταλαβαίνετε. Μια κίνηση ακίνητη. Ένας θάνατος που δεν είναι θάνατος. Γιατί η Παναγία και μετά τον θάνατό της, με τη μετάστασή της, εξακολουθεί επάνω στα ουράνια να είναι ζωντανή, όχι μόνο ζωντανή, να είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα. Οι άντρες ξέρουν τουλάχιστον τι σημαίνει κατάσταση ετοιμότητος. Εγώ που ήμουν στο στρατό πολλά χρόνια, έκανα 20 χρόνια στο στρατό, μπορώ να ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κατάσταση ετοιμότητος του στρατού. Σημαίνει κόβονται οι άδειες, δεν φεύγει κανένας έξοδο, μένουν όλοι μέσα, είναι στις σκοπιές, υπάρχει επαγρύπνηση, διότι ενδέχεται να γίνει πόλεμος. Ενδέχεται να γίνει μια μεγάλη άσκηση. Αυτό λέγεται κατάσταση ετοιμότητος. Όλα είναι εν εγρηγόρση, δεν ησυχάζει κανείς. Αυτό που γίνεται στο στρατό, μόνο σε περιόδους πολέμων ή παραμονές πολέμων, όπως το είχαμε εμείς με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Επί 20 ημέρες τότε που ήμουν κι εγώ σε αντίσκηνο, είχαμε κατάσταση ετοιμότητος. Δηλαδή το βράδυ να μην κοιμάται κανονικά κανείς, να περιμένουμε μήπως γίνει πόλεμος. Ακριβώς το ίδιο, στην ίδια κατάσταση της ετοιμότητος, διαρκώς είναι υπεραγία Θεοτόκος. Γιατί? Γιατί διαρκώς οι άνθρωποι δεν την αφήνουν να ησυχάσει. Καμιά φορά έχετε κανένα άρρωστο παιδί εσείς, οι μάνες, οι νέες μάνες, και το παιδί κλαίει τη νύχτα και το πρωί είστε εξουθενωμένες οι γυναίκες. Όλη τη νύχτα το παιδί απόψε έκλαιγε και δεν έκλεισα μάτι. Αν το παθαίνεις κάπου αυτό εσύ, και ως το παιδί σου είναι μικρό, η Παναγία έχει παιδιά της όλους τους χριστιανούς. Και όλες τις ώρες του 24ωρου, όλα τα δευτερόλεπτα, όλες τις στιγμές, κάποια ψυχή πονάει, κάποιος άνθρωπος κλαίει, κάποιος γονγίζει, κάποιος αναστενάζει, κάποιος υποφέρει. Η Παναγία δέχεται όλες αυτές τις ενοχλήσεις και δεν σταματάει, δεν κλείνει μάτι ποτέ, παρά μόνο καθήκον έχει αυτά τα αιτήματα που έχουν οι άνθρωποι, τους πόνους, τους ανθυναμούς, να τα μεταφέρει στον Κύριο και Υιό της, τον Ιησού Χριστό. Να γιατί είπα ότι είναι κίμησης ακίμητη, καντήλα ακίμητη. Και τώρα σας λέω, η αφορμή του απόψινου κηρύγματος είναι από το δεύτερο τροπάριο αυτό που λέμε στο τέλος της παρακλήσεως, ο γλυκασμός των αγγέλων. Λέει παρακάτω, χριστιανών οι προστάτες, οι προστάτης παρθένε μήτυρ Κυρίου. Για πέστε μου τώρα, υπάρχει καμιά από εσάς και κανένας από εσάς που να μην χρειάζεται προστασία? Θα είναι πολύ εγωιστής κανείς, πολύ κενόδοξος, πολύ ανόητος, να νομίζει ότι είναι παντοδύναμος και ότι δεν έχει ανάγκη από την προστασία της υπεραγίας του Θεοτόκου. Χριστιανών οι προστάτες, πάει να πει, να σου το εξηγήσω τώρα. Και τα κράτη ακόμα, ολόκληρα κράτη, που έχουν στρατούς, που έχουν οικονομία, που έχουν ό,τι θέλετε, έχουν ανάγκη από προστασία, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνονται οι μεγάλες συμμαχίες. Και τώρα λέμε το Ανατολικό Μπλοκ και το Δυτικό Μπλοκ, το ΝΑΤΟ, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, και όλα τα κράτη θέλουν κάπου, είναι οι ουδέτεροι, κάπου να μπουν για να έχουν σε καιρό πολέμου, σε καιρό σεισμού, θεομηνίας, να έχουν κάποια βοήθεια και προστασία. Στο σημείο αυτό θα σας πω ένα ανέκδοτο. Την εποχή που ζούσε ο Κολοκοτρώνης, μετά από την επελευθέρωση του 1821, τότε λέει υπήρχαν τρία κόμματα στην Ελλάδα. Το Αγγλόφιλο, το Γαλλόφιλο και το Ρωσόφιλο κόμμα. Αυτοί που ήταν με τους Ρώσους, με τους Άγγλους και με τους Γάλλους, γιατί αυτές οι τρεις δυνάμεις στον Αβαρίνο είχαν ελευθερώσει την Ελλάδα. Και οι Έλληνες χωρίστηκαν σε τρία κόμματα και υποστήριζαν άλλοι τους Γάλλους, άλλοι τους Ρώσους και άλλοι τους Εγγλέζους, που ήταν οι σύμμαχοι του μικρού βασιλείου της Ελλάδος.
και ρώτησαν τον Κολοκοτρώνη, λέει, εσύ με ποιον είσαι? Γαλλόφιλος είσαι? Ρωσόφιλος είσαι? Αγγλόφιλος είσαι? Και με μία απάθεια ωραία ο Κολοκοτρώνης, θυμόσοφος, σοφός, ωραίος, τι απήντησε? Εγώ, λέει, ούτε αγγλόφιλος είμαι, ούτε γαλλόφιλος είμαι, ούτε ρωσόφιλος είμαι. Εγώ είμαι θεόφιλος. Εγώ είμαι το Θεό. Ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδος είναι ο Θεός. Και όπως αλλού το έλεγε ο Κολοκοτρώνης, η μεγαλύτερη προστασία της Ελλάδος είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Έχει υπογράψει την ελευθερία του έθνους και η Παναγία δεν κάνει την υπογραφή της πίσω. Και τα κράτη λοιπόν έχουν ανάγκη από προστασία και κάνουν συμμαχίες. Όμως τι να πω για τις οικογένειες? Δεν έχετε ακούσει τη λέξη αυτός είναι προστάτης της οικογένειας? Ο πατέρας, ο καλός οικογενειάρχης, ο καλός βιοπαλαιστής, κοντά στα άλλα ονόματα που έχει λέγεται ο προστάτης της οικογένειας. Και άμα ένα παιδί ορφανέψει και πεθάνει ο πατέρας, του λέμε το καημένο έχει χάσει τον προστάτη. Και η γυναίκα η χείρα έχει χάσει τον προστάτη της. Προστάτης της οικογένειας είναι ο άνθρωπος, ο πατέρας, αλλά κύριος προστάτης της οικογένειας είναι ο Θεός, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Όταν έχετε οικογενειακά προβλήματα, σας παρακαλώ να προστρέχετε και να γονατίζετε σε αυτήν την προστάτρια. Κράτους. Αδικείται από έναν άλλον ή αδικείται από μια υπηρεσία. Πού προστρέχει ο πολίτης? Πάει να προστατέψει τα δικαιώματά του, την περιουσία του, τη ζωή του από τους νόμους του κράτους. Οι νόμοι θεσπίζονται μες στη Βουλή για να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν και καμιά φορά δεν επιτυχαίνεται αυτό. Βγαίνουν ειδικοί άδικοι νόμοι που προστατεύουν τα συμφέροντα ορισμένων μόνο ανθρώπων και όχι όλων των ανθρώπων. Γιατί αυτοί οι νόμοι είναι ανθρώπινοι και είναι άδικοι. Και μάλιστα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιλάω, υπάρχει ειδικό δικαστήριο τώρα στην Ευρώπη, στην κοινότητα την οικονομική, που προστρέχουν οι άνθρωποι και από τις 12 χώρες για να πάνε εκεί στις Βρυξέλλες να βρουν το δίκαιό τους. Δηλαδή, εάν σε ελληνικό δικαστήριο δεν σου αρέσει η απόφαση, δεν σε δικαιώνει η απόφαση, μπορείς να φύγεις από την Ελλάδα και να πας στην οικονομική κοινότητα να βρεις το δίκαιό σου. Όπως έγινε αυτό πριν από λίγους μήνες, 11 άνθρωποι, δεν θα πω τώρα τα ονόματα, γιατί αν τα πω θα καταλάβετε ότι σας σκανταλιστείτε, 11 άνθρωποι αδικημένοι από την ελληνική δικαιοσύνη πήγαν στο δικαστήριο αυτό και δικαιώθηκαν. Και μακάρι να βγω ψεύτης, σε λίγους μήνες θα γίνει η Εκκλησία της Ελλάδος έτσι, άνω κάτω.
από αυτήν την απόφαση που βγήκε εκεί μέσα, θα ανακατευτούν πάρα πολλά πράγματα στη δική μας Εκκλησία, γιατί αυτή η απόφαση είναι πιο δίκαιη από τις αποφάσεις που έβγαλαν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και η ελληνική νόμη στην Ελλάδα. Το αφήνω αυτό τώρα. Και όταν ένας άνθρωπος είναι δεδιωγμένος, κατατρεγμένος, πάντα ζητάει μια προστασία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στο χωριό μου, πως και εδώ έχουμε κήπους στο μοναστήρι μέσα και βάζουμε λαχανικά και τα φυλάγουμε, τα προστατεύουμε, ποτέ χελώνες, ποτέ νηφίτσες, διάφορα σλάπια τα τρώνε. Θυμάμαι στο χωριό μια φορά κυνηγούσε ένα σκύλο σε ένα λαγό και όπως φώναζε αυτός και αγριευότανε, έτρεξε και πήγε μέσα στον κήπο κάτω από ένα λάχανο και πια και τον έπιασε. Το λαγό μου παιδάκι ήμουνα. Από το φόβο του πήγε κάτω από το λάχανο και έβαλε το κεφάλι να κρυφτεί. Έτσι ακριβώς ο κατατρεγμένος άνθρωπος τρέχει, αγωνίζεται να βρει κάποιον τρόπο να προστατευτεί. Και αν οι νόμοι δεν τον προστατεύουν, και αν το κράτος δεν προστατεύει, ευτυχώς υπάρχει μία προστατεύτρια δύναμη, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μήτρη Κυρίου, ή θα πω την άλλη εικόνα. Έχετε δει καμιά φορά γλώσσα να προστατεύει τα κλωσόπουλά της? Εγώ από χωριό είμαι και σας λέω γεωργικές, αγροτικές εικόνες. Άμα παρουσιαστεί ένα γεράκι, τα πουλάκια είναι γύρω-γύρω. Βγάζει μια ιδιαίτερη κραυγή, την κραυγή του κινδύνου, σήμα κινδύνου, η γλώσσα, και καταλαβαίνουν τα πουλάκια ότι υπάρχει γεράκι πάνω. Και πάει και τα χώνει κάτω από τις φτερούγες της. Αυτό κάνει και η Παναγία. Είναι η γλώσσα και εμείς είμαστε τα κλωσόπουλα. Μόλις παρουσιαστεί ο κίνδυνος, να, η Παναγία απλώνει τα φτερά της και προστατεύει τον κόσμο. Και αν το γεράκι πλησιάσει περισσότερο, έχω δει εγώ γλώσσα να παλεύει το γεράκι. Το χτυπάει, προσπαθεί να του βγάλει τα μάτια με τα νύχια, να προστατεύσει τα πουλάκια της. Έτσι ακριβώς κάνει και η Παναγία στις δύσκολες ώρες. Θα σας ρωτήσω. Καλά. Μας προστατεύουν οι νόμοι ίσως από άλλα πράγματα. Αν γίνει ένα σεισμός, παραδείγματος χάρη, μπορεί ο νόμος να σε προστατεύσει? Αν γίνει μια θεομηνία μεγάλη, ή αφήνω και αυτά. Και στις στιγμές αυτές μπορεί το κράτος, η κοινωνική αντίληψη, να προσφέρει κάτι. Όταν περνάς εσύ μια κρίση μέσα στη συνείδησή σου, γιατί ο μεγαλύτερος πόλεμος, το μεγαλύτερο μαρτύριο, δεν είναι στα εξωτερικά, είναι στα εσωτερικά. Όταν μέσα στην ψυχή σου έχεις έναν κίνδυνο να χάσεις την ψυχή σου, το πολύτιμότερο, τι ωφελείς οι άνθρωποι, αν κερδίσει όλον τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Κινδυνεύει η ψυχή σου από ένα πάθος. Έχεις μια αδυναμία, ένα ελάττωμα, ένα χουί και θέλεις να το νικήσεις και δεν μπορείς. Ποιος θα σε βοηθήσει? Ή λέω το άλλο. Τη στιγμή που έχεις τον λογισμό, σαν τις φύγες, τις αγριομέλισσες, οι λογισμοί πιέζουν τον εγκέφαλό σου και θέλεις να κάνεις το κακό. Ποιος θα σε βοηθήσει? Ο συνάνθρωπός σου, το κράτος, η νόμη, ο γείτονας, ο πατέρας, η μάνα? Αυτές τις στιγμές που η πάλι είναι μέσα στην καρδιά, μία είναι η προστασία. Μία γαλινεύει τις καρδιές των ανθρώπων. Μία προστατεύει τον άνθρωπο. Και αυτή είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Όμως επιτρέψτε μου, μια και έφτασα στην προστασία και μιλάω για το θέμα αυτό, να σας πω κάτι που ίσως δεν το έχετε προσέξει. Οι νόμοι οι οποίοι εκδίδονται στην Ελλάδα, ίσως και στο εξωτερικό να είναι, προστατεύουν κυρίως τα υλικά πράγματα. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δάση. Και τώρα είναι και αυστηροί μάλιστα. Όποιος καίει το δάσος, λένε, χαρακτηρίζεται εγκληματίας πολέμου. Τόσο φοβερό είναι. Σαν τον εγκληματία του πολέμου είναι. Το λιποτάκτη. Τέτοιες μεγάλες ποινές να βάλει το κράτος, να μην καούν τα δάση. Προστατεύει το κράτος τα ζώα, τα μελίσια, τα λουλούδια, τις πινακίδες του δρόμου. Εδώ στη γωνία έχει μια πινακίδα, τη βλέπω συχνά στο μοναστήρι και γράφει από πίσω. Όποιος καταστρέψει την πινακίδα, γιατί είναι δημόσιο, δημόσια περιουσία, τιμωρείται με τιμωρία μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση. Γράφει την εκεί από πίσω. Γιατί είναι του δημοσίου. Προστατεύουν τα πάρκα. Προστατεύουν και τους πάγκους ακόμα από τα πάρκα. Ένα πράγμα μόνο η ελληνική νόμη δεν το προστατεύουν. Ξέρετε ποιο είναι? Είναι η τιμή του ανθρώπου. Είναι η αγνότητα του ανθρώπου. Μπορεί να προστατεύουν τα ζώα και να μην προστατεύουν τα παιδιά και τους νέους, τους έφηβους,
την αγνότητά τους από την προστιχιά του κόσμου. Η ηθική στην Ελλάδα δεν προστατεύεται, ξέρετε. Μέχρι πρότινος, από 20 χρόνια, υπήρχαν 2-3 νόμοι, τα έχω ερευνήσει αυτά τα θέματα, που προστάτευαν τι? Την λεγόμενη δημόσια εδώ. Δεν μπορούσε γυμνός ένας άνθρωπος να γυρίζει έξω, το σορτσάκι, έρχονται στο μοναστήρι και θέλουν να μπουν μέσα με το μαγιό τους. Πάνε στις εκκλησίες έτσι. Και οι γυναίκες ακόμα χειρότερα. Παλαιότερα υπήρχε νόμος που τα απαγόρευε αυτό. Ούτε στο αυτοκίνητο να σχημονήσεις, ούτε στο παγκάκι, ούτε και στη θάλασσα επιτρεπόταν να λούζονται μαζί άντρες και γυναίκες. Τα λεγόμενα μπεμίξ. Απαγορευόταν αυτά. Με νόμο. Και καταργήθηκαν αυτοί οι νόμοι όλοι και τώρα η ακολασία επιτρέπεται δημόσια. Ποιος θα μας προστατέψει σε αυτήν την κοινωνία που φτάσαμε στη ζούγκλα? Την αγνότητα, την ηθική, την παρθενία, την περιουσία, τη ζωή, την ψυχή. Ποιος θα τα προστατέψει? Θεέ μου, φύλαγέ μου από τους φύλακες. Θεέ μου, φύλαξέ μου από τους προστάτες μου. Θεέ μου, φύλαξε από τον κλέφτη το θησαυρό μου. Οι νόμοι όπως έγιναν τώρα είναι, βάλαμε το λύκο να φυλάξει τα αρνιά. Ίσως όμως σας κούρασα απόψε. Αύριο το βράδυ θα σας μιλήσω από εδώ και κάτω. Και θα είναι η τρίτη ομιλία στη συνέχεια αυτή, να συμπληρώσω μια κασέτα. Αυτές οι ομιλίες, οι τρεις προηγούμενες έγιναν μία κασέτα και αυτές εδώ, χθες, σήμερα και αύριο θα γίνουν μία κασέτα ακόμα, ομιλίες αφιερωμένες στην Παναγία, να τις παίρνετε και όχι μόνο εσείς να τις ακούτε, αυτές τις αλήθειες που σας λέω εδώ, και είναι σκληρές αλήθειες, να τις ακούνε και άλλοι που δεν πάνε στην Εκκλησία. Για να καταλάβουν πού έχει καταντήσει ο κόσμος με την οτροπία αυτήν, μακριά από τον Θεό, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Ευαγγέλιο. Σκορπίζει ο κόσμος και γίνεται ζούγκλα. Ο δε Κύριος διαπεσβιών της Θεοτόκας ελεήσει πάντα σημάς, αμήν. Η προστασία της Θεοτόκου είναι, αδελφοί μου, μία ανταμοιβή. Είναι ένα μίσθωμα για την πολλή αγάπη, για την πολλή πίστη, για την πολλή λατρεία που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε σε αυτήν την πνευματική μας μητέρα. Εμείς την αγαπούμε λοιπόν και εκείνη μας προστατεύει. Δίνουμε αγάπη και παίρνουμε προστασία από την υπεραγία Θεοτόκου. Σας έλεγα χθες το βράδυ ότι και άλλα στοιχεία προσπαθούν να μας προστατεύσουν. Είναι το κράτος, είναι οι νόμοι, είναι τα διεθνή δικαστήρια, είναι τώρα και οι ασφαλιστικές εταιρείες, αγροτική ασφαλιστική, Inter-American ασφάλεια ζωής και άλλες πολλές εταιρείες, κρατικές και ιδιωτικές, όπως είναι το ΙΚΑ, όπως είναι το ΤΕΒΕ, όπως είναι άλλα ταμεία που προστατεύουν τάχα την υγεία του ανθρώπου. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στις ασφαλιστικές εταιρείες. Όταν κινδυνεύει η ζωή μου, περιουσία φυσικά δεν έχω, όταν κινδυνεύει η τιμή και το όνομά μου, όταν κινδυνεύει προπάντων η ψυχή μου, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω εμπιστοσύνη να πάω σε κάποιον να με προστατεύσει. Τότε θυμάμαι, και παρακαλώ και εσείς να κάνετε το ίδιο, αυτό που είπε το τροπάριο λίγο προηγουμένως. Χριστή Ανώνη προστάτης, παρθένε μήτρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρίση των αιωνίων βασάνων. Όταν κινδυνεύουμε τα φυσικά πράγματα, αιώνια, όταν πρόκειται περί ζωής και θανάτου, όταν πρόκειται για τη Βασιλεία των Ουρανών, ποιος είναι εκείνος ο άλλος, ο οποίος όση δύναμη και να έχει, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον Παράδεισο,
την αιωνιότητα, τη σωτηρία της ψυχής μας. Και δεν είναι ο μόνος ύμνος χριστιανών η προστάτης Παρθένε μήτυρ Κυρίου, είναι και το άλλο που λέμε εδώ στην παράκληση και το λέμε πολύ συχνά, προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η προστασία των χριστιανών. Σας παρακαλέσω ιδιαίτερα τους άντρες, όταν πάτε καμιά φορά στο Άγιον Όρος, στη Μονή Κουτλουμοσίου, υπάρχει μια Παναγία, μια εικόνα, θαυματουργή, ωραιότατη, καλλιτεχνικότατη, που ονομάζεται Παναγία η Φοβερά Προστασία. Ανάμεσα στα χίλια ονόματα που σας έλεγα προχθές ότι έχει Παναγία, υπάρχει και αυτό το κοσμητικό επίθετο. Παναγία η Φοβερά Προστασία. Και όταν πηγαίνεις εκεί, πάντα υπάρχει ένας μοναχός φύλακας, ας το πω και ξαναγώ, ο οποίος κάθεται και σου λέει τα θαύματα που έκανε αυτή η εικόνα, η Φοβερά Προστασία. Σε αυτήν την Φοβερά Προστασία, σε αυτήν την ασφαλιστική δύναμη, οφείλουμε να προστρέχουμε όταν κινδυνεύουμε και ψυχικά και διανοητικά και σωματικά. Γιατί ο άνθρωπος κινδυνεύει ψυχικά από τους πειρασμούς, διανοητικά από τους λογισμούς και σωματικά από τους διάφορους κινδύνους, τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Και η ζωή μας κινδυνεύει και η ψυχή μας κινδυνεύει και ο νους μας κοντεύει να σαλέψει από τους κακούς λογισμούς που κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να προστρέχουμε στην υπεραγία Θεοτόκο την Φοβερά Προστασία. Και τώρα, αδελφοί μου, το άκουσα σαν ερώτημα και θέλω να κάνω μια απάντηση. Και από τι κυρίως μας προστατεύει η Παναγία? Από όλα τα άλλα και κυρίως από δύο θλίψεις. Δύο είναι οι θλίψεις του ανθρώπου οι μεγάλες. Η μία είναι η θλίψεις η πρόσκαιρη και η μία είναι η θλίψεις η αιώνια. Η Παναγία μας λυτρώνει και από τις δύο αυτές θλίψεις, την πρόσκαιρη και την αιώνια. Το είπε προηγουμένως στο Τροπάριο. Από τη μια μεριά είναι θλιβωμένον η χαρά η Παναγία για τις θλίψεις του παρόντος βίου. Και από την άλλη μεριά η Παναγία είναι, πώς το είπε θυμάστε, αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Και από τα επίγεινα βάσανα και τις επίγειες θλίψεις τις καθημερινές μας λυτρώνει η Παναγία. Τις μεταβάλλει μάλλον η Παναγία. Πόσο ωραία είναι αυτή η φράση «μεταβολή των θλιβουμένων». Θα λέγαμε «μετασχηματιστής η Παναγία». Μετασχηματίζει την πικρία, το φαρμάκι σε χαρά. Μα υπάρχει άλλος να το κάνει αυτό? Εγώ δεν ξέρω καμιά δύναμη να μεταβάλλει τη λύπη σε χαρά. Όχι απλώς καταλαβαίνει τη λύπη σου, πας και γονατίζεις εδώ, Παναγία λυπήσουμε. Όχι μόνο σε λυπάται, όχι μόνο σε καταλαβαίνει, γιατί σε καταλαβαίνει? Γιατί και εκείνη υπήρξε πονεμένη ύπαρξη. Και μην τυχόν και το πείτε καμιά φορά, ιδιαίτερα οι γυναίκες, ότι και εσείς τάχα τραβάτε τα βάσανα της Παναγίας. Όποια το λέει αμαρτάνει. Να πάτε και να ρωτήσετε τον προφήτη Σιμεών. Προφήτης ήταν ο Σιμεών. Όταν σαράντιζε η Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά, τι της είπε? Σου δε την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία. Τη δική σου την ψυχή Παναγία θα την περάσει κοφτερό, δίχω μπαχαίρι. Και πράγματι υπάρχουν κάτι εικόνες, νομίζω κι άλλη φράση το έχω πει, που παρουσιάζουν μια Παναγία η οποία στέκεται κάτω από τον Σταυρό του Χριστού. Είναι πολύ πονεμένο το πρόσωπό της. Στο ένα μάτι της έχει το χέρι έτσι και κλαίει. Τα δάκρυα τρέχουνε και ακριβώς επάνω στην καρδιά της ο ζωγράφος, ο αγιογράφος, έχει φτιάξει ένα μαχαίρι, ένα δίστομο μαχαίρι, που είναι βυθισμένο όλο μες στην καρδιά της. Για να απεικονίσει αυτήν την φράση του Σιμεών όταν σαράντιζε, «Σου δε την ψυχήν
διελεύσεται ρομφαία. Καμιά άλλη γυναίκα δεν ένιωσε τόσο πόνο όσο ένιωσε η Παναγία Θεοτόκος. Πότε? Όταν πήγαινε να σπαργανώσει τον Ιησού Χριστό και ούκιν αυτής τόπος εν το καταλήμαντι. Πέστε μου, άραγε υπάρχει άλλη μάνα που να πάει να γεννήσει? Αφήνω τώρα τις κλινικές, τις μευτικές και τα νοσοκομεία κλπ. Και τον παλιό καιρό ακόμα, που γεννούσε η γυναίκα στο σπίτι, στο χωράφι, πάλι ένα πανάκι είχε, ένα μέρος είχε. Η Παναγία μέσα στη Φάτνη. Πρώτος πόνος. Δεύτερον, ποια άλλη μάνα όταν το παιδί της αγκαλιάς το κυνηγούσαν οι στρατιώτες να το σφάξουνε? Όπως ο Ηρώδης έκανε με τα παιδιά που διαιτούς και κατωτέρω. Φρήνος και κλαθμός, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε. Αυτές είναι οι μικρές λύπες της Παναγίας. Ποια είναι η μεγάλη? Όχι όταν έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Και υπάρχουν κάτι ωραίες επίσης εικόνες γραφικές. Έχουν την Παναγία στο γαϊδουράκι επάνω και έχει την αγκαλιά το μωρό και ο Ιωσήφ τραβάει το γαϊδουράκι. Προσφυγιά όταν το μωρό ήταν στην αγκαλιά. Ούτε αυτή είναι η μεγάλη θλίψη. Πότε είναι η μεγάλη θλίψη? Όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν ο Ιουδαϊκός όχλος έβριζε τον Χριστό και τον λέγαν λαοπλάνο, δαιμονισμένο, φάγο και εινοπότη, όταν δηλαδή με το φαρμάκι της γλώσσας συκοφαντούσαν τον Χριστό, τότε η Παναγία πονούσε περισσότερο. Πέστε μου την αλήθεια, εσείς οι μάνες. Αν κάποιος συκοφαντήσει το παιδί σας, αγόρι ή κορίτσι, δεν φαρμακώνεστε? Ακούς εκεί, δεν μπορώ να το συγχωρήσω, λένε οι μάνες. Το παιδί μου, το κοριτσάκι μου, να το βλαστημάει η γειτονιά, να το λέει πως είναι του δρόμου. Λοιπόν, η Παναγία πονούσε όταν έβριζαν τον Χριστό, τον συκοφαντούσαν με το φαρμάκι. Παρακάτω, το πιο μεγάλο ποτήρι, πιο βαθιά μπήκε το μαχαίρι, όταν η Παναγία ήταν πάνω στο Γολγοθά και έβλεπε να ξεψυχάει ο μονογενής γιος της. Να τον φτύνουν, να τον ραπίζουν, να τον φραγγελώνουν, να τον βάζουν τη χλαμίδα, το αγκάθινο στεφάνι, τα καρφιά στα χέρια, τα καρφιά στα πόδια και την λόγχη στην πλευρά. Την ώρα που ο Χριστός έλεγε τετέλεστε, φαντάζομαι, ήταν η πιο τραγική στιγμή για την Παναγία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπα ότι η Παναγία καταλαβαίνει τους πονεμένους ανθρώπους και μεταβάλλει, όχι μόνο καταλαβαίνει, μεταβάλλει τη θλίψη σε χαρά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιον πόνο μεγάλο και αναστενάζουν και είναι απαρηγόρητοι και νομίζουν θα αυτοκτονήσουν, όταν γονατίζουν εκεί μπροστά της και θυμούνται αυτή την ιστορία ότι η Παναγία είναι η πιο πονεμένη ύπαρξη, τότε αυτοί οι άνθρωποι παρηγορούνται. Προσπαθώ εγώ να παρηγορήσω τον κόσμο και δεν μπορώ. Προσπαθεί ο φίλος, ο συγγενής, ο γείτονας, δεν σε παρηγοράει κανένας. Και όταν μιλήσεις με την Παναγία, τότε ένα βάλσαμο, μια γλυκάδα μπαίνει στην καρδιά σου μέσα. Το φαρμάκι γίνεται γλυκάδι. Ο Χριστός, που ήταν ο μονογενής γιος της, μετέβαλε το νερό σε κρασί. Ο Σταυρός του Χριστού μετέβαλε στη μερά το πικρό νερό, το έκανε γλυκό. Όμως την πικρία της ψυχής μας, τη θλίψη, μόνο η Παναγία τη μεταβάλλει σε χαρά. Και τώρα είπα όχι μόνο τη μία θλίψη την γήινη, την πρόσκαιρη, αλλά και την λύπη την αιώνια. Αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Η Παναγία μπορεί να σε γλιτώσει και από τη θλίψη της κολάσεως. Δύο είναι τα παραδείγματα με τα οποία ο Κύριος μας παρομοίασε, παραδειγμάτισε αυτήν τη θλίψη τη μεγάλη, την ατελείωτη. Όλες οι άλλες θλίψεις τελειώνουν κάποτε. Αυτή η θλίψη της κολάσεως, ο πόνος αυτός, δεν τελειώνει ποτέ. Ποια είναι τα παραδείγματα? Το ένα είναι το σκουλίκι και το άλλο είναι η φωτιά. Λέει για την κόλαση, όπου ο σκόλιξ ούτε λεφτά.
ένα σκουλίκι που δεν ψοφάει ποτέ, δουλεύει διαρκώς. Να, εδώ το τέμπλο μας, το τρώει το σκουλίκι τώρα. Αν από κοντά έρθετε, εκατομμύρια τρύπες έχει πάνω. Όταν ήρθαμε πριν 3 χρόνια, κάναμε ειδικές ενέσεις και βάλαμε φάρμακο μέσα, αλλά δυστυχώς έχει προχωρήσει πολύ το σκουλίκι και τώρα είναι ετοιμόρροπο, το έχουμε στηρίξει με κάτι σίδερα. Όπως αυτό το σκουλίκι, τι είναι αυτό? Κάποτε θα ψοφίσουν τα σκουλίκια αυτά. Και υπάρχει φάρμακο να ψοφίσουν. Ο σκόλιξ της κολάσεως, ούτε λεφτά, δεν κοιμάται ποτέ. Ποιος είναι? Το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ω, αυτή η συνείδηση. Ποιος θα μας γλιτώσει από το σκουλίκι που μας τρώει το σαράκι από μέσα? Από τις τύψεις, τις ερηνίες, τις συνειδήσεως. Ποιος θα μας γλιτώσει? Αυτό είναι η κόλαση. Αν μας λένε τι είναι η κόλαση, δεν είναι βέβαια τίποτε καζάνια που βράζουνε. Αυτά είναι εικόνες. Κόλαση είναι η τύψη, η ανησυχία, η μεγάλη, το άγχος, τη συνειδήσεώς μας. Ποιος θα σε γλιτώσει? Μόνον υπεραγία Θεοτόκος γλυκένει τη συνείδησή μας, την καλμάρει, τη βαλσαμώνει. Δεύτερον, η άλλη εικόνα λέει, όπου το πυρ ους βαίνεται. Στην κόλαση μέσα είναι η φωτιά τέτοια που δεν σβήνει ποτέ. Δεν υπάρχει πυροσβεστική υπηρεσία στην κόλαση. Να πάρει το νερό με τον πυροσβεστήρα, να σου σβήσει τη συνείδησή σου. Μια ζωή στην κόλαση φωτιά. Ποιος θα σε γλιτώσει? Ένας είναι ο πυροσβεστήρας. Η αγάπη της υπεραγίας Θεοτόκου. Η δέηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Η προστασία, η μεσητεία της υπεραγίας Θεοτόκου. Κανένας άλλος δεν εξευμενίζει τον Κύριο που είναι δίκαιος κριτής. Σε πήγε στην κόλαση, σε πήγε στον παράδεισο. Πάει και γονατίζει η Παναγία όσοι φως την παρακαλούμε και μεσητεύει και οι κολασμένοι ακόμα που είναι στην κόλαση παρηγορούνται από την υπεραγία Θεοτόκου. Άλλωστε η Παναγία όταν είμαστε στη ζωή και μετάνοια μας δίνει και μαλακούνται τη δικαιοσύνη του Θεού και μπορούμε πριν πεθάνουμε με τη μεσητεία να μετανοήσουμε. Και αντί της κολάσεως να πάμε στον παράδεισο. Τώρα αδελφοί μου, μια παράγραφο ακόμα. Και τι είναι αυτή η θλίψη? Η πρόσκαιρη και η αιώνια. Σας το λέω με 2 σύντομα παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είναι στην Αποκάλυψη, όπου μιλάει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος, για ένα επτακέφαλο θηρίο. Ένα πολύ μεγάλο θηρίο, λέει. Βγήκε από τον Άδη, πελώριο το σώμα του, και στον ίδιο λαιμό επάνω, ένα μακρύ λαιμό, έχει 7 κεφάλια. Και τα 7 κεφάλια αυτά απλώνονται και θέλουν να κατασπαράξουν. Όποιον αρπάξουν, τον καταβροχτίζουν. Και πηγαίνει στο ίδιο στομάχι. 7 κεφάλια τρώνε, μασούνε διαρκώς, λέει η Αποκάλυψη, και ένα στομάχι γεμίζει. Ποιος είναι? Το στομάχι είναι ο Άδης. Είναι η κόλαση. Το θηρίο, ο Σατανάς. Με τα 7 κεφάλια, λέει, τα 7 θανάσιμα μαρτήματα. Κάνουν οι άνθρωποι τα 7 θανάσιμα μαρτήματα, τους καταβροθίζει ο Σατανάς και πηγαίνουν στην κόλαση. Και το δεύτερο παράδειγμα, το βρήκα γραμμένο σε ένα βιβλίο σύγχρονο και λέει μέσα ότι κάτω στην Αφρική, στη ζούγκλα, υπάρχει ένα φυτό που το λένε δροσερά ή δροσερά. Είναι ένα ρηχόμενο. Ανεβαίνει στα δέντρα επάνω και έχει κάτι φύλλα μεγάλα, λέει, σαν την αγκαλιά μας. Πολύ μεγάλα φύλλα. Στα φύλλα αυτά επάνω έχει την ιδιότητα, όταν τα ανοίγει, να βγάζει λίγο μέλι. Και το φύλλο αλείβεται με μέλι, με ένα σιρόπι. Τότε πηγαίνουν οι μύγες, τα κουνούπια, τα μερμήγκια, τα ζωήθια και κολλάνε πάνω στο μέλι. Μόλις κολλήσουν επάνω, κάνει μια κίνηση και κλείνει το φύλλο και σιγά σιγά απομυζάει τα ζωήθια και τρέφεται με αυτά. Η δροσερά, έτσι λέγεται. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, είναι η αμαρτία. Την κάνει ο άνθρωπος, τη γλυκαίνεται, αλλά τον τρώει αυτή η αμαρτία μετά και πηγαίνει στην κόλαση. Η μεγαλύτερα λοιπόν θλίψης, λέει η Αποκάλυψης, δεν είναι ο σεισμός, δεν είναι η θεομηνία, δεν είναι ο πόλεμος, δεν είναι η αρρώστια. Η μεγαλύτερα θλίψης του ανθρώπου είναι και πρέπει να είναι ότι διαπράττει, λέει, την αμαρτία. Δεν ξέρω
Αν υπάρχει άνθρωπος και κάνει κάποια αμαρτία και δεν στενοχωριέται ύστερα, δεν θλίβεται, αυτός είναι πορωμένος, αυτός είναι κτίνος. Σαν άνθρωπος μπορεί να πέσεις, αλλά να σηκωθείς αμέσως. Εάν κάποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν μετανοεί, δεν στενοχωριέται, δεν θλίβεται, αυτός, επαναλαμβάνω, είναι πορωμένος, είναι ναρκωμένος. Η μεγαλύτερα θλίψη λοιπόν είναι η διάπραξη της αμαρτίας. Και έρχεται ο ύμνος τώρα να τελειώσει, και με αυτό τελειώνω κι εγώ, ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, παρθένε μήτρη Κυρίου. Αντιλαβού μου κερίζε των αιωνίων βασάνων. Τι σημαίνει ο γλυκασμός των αγγέλων? Και οι άγγελοι ακόμα, όταν ακούν το όνομα της Παναγίας, όταν βλέπουν την μορφή της, όταν ακούν την παράκληση. Εάν στο σπίτι σας διαβάζετε παράκληση ή την ψάλετε, εσείς οι γυναίκες κυρίως, σας ακούνε οι άγγελοι και γλυκαίνονται αμέσως, εφραίνονται. Όταν διαπράττουν οι άνθρωποι αμαρτήματα, στενοχωρούνται οι άγγελοι. Όταν ακούν το όνομα της Παναγίας, χαίρονται οι άγγελοι. Όμως, αδελφοί μου, η Παναγία δεν είναι μόνον ο γλυκασμός των αγγέλων, είναι κυρίως ο γλυκασμός των ανθρώπων. Πέστε μου τώρα, ποιος από εσάς, άντρας ή γυναίκα, δεν έχει θλίψει στη ζωή? Ο άντρας θλίβει τη γυναίκα, τη στενοχωρεί. Η γυναίκα στενοχωρεί τον άντρα. Τα παιδιά φαρμακώνουν τους γονείς. Οι συγγενείς, οι συνεργάτες, οι γείτονες, οι φίλοι, οι εχθροί, όλοι μας στενοχωρούνε. Λοιπόν, αν μας στενοχωρούν όλοι, υπάρχει το γλυκάδι. Όλοι σου ποτίζουν φαρμάκι. Εσύ λοιπόν, για να γλυκάνεις την ψυχή σου, πήγαινε εδώ στην Παναγία που είναι ο γλυκασμός των αγγέλων και των ανθρώπων, να σου δώσει η Παναγία το γλυκάδι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στο χωριό μας τα μικρά παιδιά, στις φτώχες, όχι όπως τώρα γλυκά και γλυκίσματα, λίγη ζαχαρούλα μπισή στην άκρη του κουταλιού και την έβαζε η γιαγιά μου πάνω σε μια φέτα ψωμί βρεγμένο με το νεράκι και γλύκανε λιγάκι, το πασπάλιζε έτσι λιγάκι. Τι ωραίο που ήτανε, τι γλυκό, τι νόστιμο. Πέραμε εκείνο στο χέρι και βγαίναμε στη γειτονιά να μας δουν και τα άλλα τα παιδιά ότι έχουμε ζαχαρούλα και τρώμε. Έτσι σαν μικρά παιδιά, αν την αγαπούμε την Παναγία, με αυτήν την αθωότητα, με αυτήν την λεμαργία την πνευματική, να την πλησιάσουμε και πάνω στο ψωμί μας θα μας βάλει ζάχαρη η Παναγία. Είναι ο γλυκασμός των αγγέλων και ο γλυκασμός των ανθρώπων. Τελείωσα. Έχουμε μόλι μου την καρδιά σε όλη σας τη ζωή, σε όλες τις δυσκολίες, αυτήν τη γλύκα της Παναγίας να έχετε και να παρηγορήσετε από τα βάσανά σας, από τις λύπες σας, από τις στενοχώριές σας γέννητο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Συμπληρώσαμε δύο κασέτες. Με ομιλίες στην Παναγία, θα είναι γραμμένες στην έκθεση, να μπορείτε να τις παίρνετε. Μένουν άλλα τρία κηρύγματα. Αν θέλει ο Θεός, θα συμπληρώσουμε άλλη μία κασέτα και θα είναι φέτος τρεις κασέτες με νέες ομιλίες στις παρακλήσεις του 15 Αυγούστου. Καληνύχτα.